Έχουμε εδώ τον εκλεγή, μπαίνει για πρώτη φορά στο Ευρωκοινοβούλιο, τον κύριο Χατζουπαντέλα, πρώην υπουργό. Κύριε Χατζουπαντέλα, ποια τα συναισθήματά σας, πρόκειται για μια νέα πρόκληση, πώς την αντιμετωπίζετε? Εντάξει, νιώθω χαρούμενος, νιώθω συγκινημένος, νιώθω τιμημένος από τον κυπριακό λαό που με στήριξε με την ψήφο τους. Τιμημένος ειδικά από τα άτομα που πρώτη φορά έκαναν την υπέρβαση και ψήφισαν Δημοκρατικό Συναγερμός. Είναι αρκετά άτομα. Ένας στους πέντε που με στήριξε με την ψήφο τους είναι άτομα που δεν στήριξαν προηγουμένως Δημοκρατικό Συναγερμό. Άρα οι ευθύνες είναι μεγάλες, ειδικά για αυτούς τους ανθρώπους, ώστε να τους διεκαιώσουμε. Είμαστε έτοιμοι. Έχουμε την ομάδα μας στα πλάνα. Όπως σας είχαμε ενημερώσει και στο παρελθόν, θα έχουμε μια ομάδα με 5 με 6 άτομα, γιατί πιστεύουμε στην ομαδική δουλειά. Τις επόμενες μέρες θα ενημερωθεί αυτή η ομάδα και να είστε σίγουροι ότι θα τρέξουμε και από το Ευρωκοινοβούλιο θα αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα που ταλανίζουν τον Κύπρο πολίτη. Γνωρίζετε σε ποιες επιτροπές θέλετε να ενταχθείτε? Εντάξει, θα ήθελα. Τα δυνατά μου σημεία είναι, είμαι οικονομολόγος, είμαι charter accountant, είναι οικονομία, τα δυνατά μου σημεία. Από την άλλη, σαν πρόσφυγα, σαν βαροζώτη στο Κυπριακό, επιτροπές που έχουν σχέση με το Κυπριακό είναι κάτι που με ενδιαφέρει. Αλλά δεν μπορούμε να ξεχνάμε το δυνατό μας χαρτί το Υπουργείο Υγείας, από τις εμπειρίες μου σαν Υπουργός Υγείας κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Τι πιστεύετε πως μπορείτε να προσφέρετε περισσότερο από όσα έχουν προσφέρει μέχρι στιγμής οι πολιτικοί ευρωβουλευτές? Στόχος μας είναι να δώσουμε λύσεις σε προβλήματα που ταλανίζουν τον Κύπριο πολίτη, να τους δώσουμε λύσεις σε αυτά τα προβλήματα μέσω της Ευρώπης. Γνωρίζουμε τα προβλήματα τους, έχουμε κάποιες σκέψεις, αναμένουμε να πάμε στο Ευρωκοινοβούλιο και θα βάλουμε αυτό το πλάνο μας, θα ξεκινήσουμε αυτό το πλάνο που το δουλέψαμε τους τελευταίους 12 μήνες μαζί με τους συνεργάτες μας. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Χατζουπαντέλα. Και εγώ σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ακούσαμε να επιστρέψω στον Δημήτρη τον Παπαδάκη, έτσι να ολοκληρώσει.